Καταρχάς, μία μέρα πριν τις διακοπές του Πάσχα, ποια είναι η ψυχολογία, αν νιώθει ότι όλη αυτή η μπόρα πέρασε και ότι πλέον κοιτάνε μπροστά. Ahora, un día antes del Paque Greco, ¿cuál es la situación aquí en el PAOK para ti, para el equipo y si ustedes están creyendo que la menor parte de que se sucedió ha pasado? Nosotros acá ahora estamos mejores después de todo que lo pasó. Jugamos ahora los partidos, jugamos muy bien. Mostramos que enseñamos que somos fuertes, que con todo lo que ha pasado no bajamos la cabeza y continuamos trabajando y fuimos ahí a jugar con un equipo que tiene mucha fuerza, un equipo fuerte. Y nosotros fuimos ahí con mucho respeto, pero colocamos ahí nuestro partido, ¿sabes? Entonces, claro que no tiene cosas, nosotros trabajamos para ser campeones, ¿sabes? Y con todo lo que ha pasado quedó un poco difícil, pero nosotros estamos trabajando y haciendo lo mejor para sabemos que es muy difícil, hay que perder los partidos, todo, pero nosotros vamos a pelear por la segunda posición y si es posible ganar, pero yo pienso que es muy difícil. Y ήταν μια δύσκολη κατάσταση στην οποία ήταν πρωτόγνωρη για όλους μας. Αυτή τη στιγμή όμως έχει μείνει πίσω. Δεν μπορούμε άλλο να σκεφτόμαστε αυτό που συνέβη. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο μέλλον. Αν μείνουμε με τις σκέψεις αυτό που συνέβη, μόνο δυσκολία θα προκαλέσουμε στους εαυτούς μας και στην προσπάθειά μας. Προετοιμαστήκαμε όλη τη σεζόν και αγωνιστήκαμε σαν πρωταθλητές. Αυτό δείξαμε και μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο δείξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα ποιες είναι οι δυνατότητές μας, ακόμα και μετά από μια δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι δείξαμε και μέσα στο γήπεδο ότι όλο αυτό το έχουμε αφήσει πίσω. Όπως είπα, προετοιμαστήκαμε και αγωνιστήκαμε για να είμαστε πρωταθλητές. Είναι λίγο δύσκολο. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να χάσει όλα τα παιχνίδια και εμείς να κερδίσουμε τα δικά μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε για 4 νίκες, γιατί υπάρχει και ο στόχος της δεύτερης θέσης, που είναι πάρα πολύ σημαντική, να παλεύουμε μέσα στα παιχνίδια, να δίνουμε το καλύτερο εαυτό μας σε κάθε προπόνηση, όπως κάναμε από την αρχή της χρονιάς. Να φανταστώ, είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην καριέρα του ή που βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση, έτσι. Στα la primera vez en tu carrera que te has trovado en una situación como esa con Olympiacos y AEK? Sí, es la primera vez que ha pasado eso en mi vida, en mi carrera como jugador del fútbol. Sabes, yo no como te hablé ya muchas veces, no me gusta siempre volver, ¿sabes? Pensar eso, pero no hay sentido un equipo que está jugando tan bien, un equipo que yo pienso que no estoy seguro ahora, pero perdemos 3-4 partidos nada más, los otros partidos, todo el campeonato ganamos, ¿sabes? Y no puede ser campeón, entonces es una cosa que no hay sentido, ¿sabes? Pero bien, no vamos a volver a hablar otra vez de eso todo, pero tiene una cosa buena que en nuestras cabezas nosotros, los jugadores, todo el equipo, todas las personas que trabajan así en palco, ¿sabes? Miraron que nosotros echamos un buen trabajo, ¿sabes? Y eso también es importante, es una cosa que nosotros no podemos olvidar. Entonces, pero bien. Είναι πράγματι πρώτη φορά, κάτι που συνέβη πρώτη φορά στην καριέρα μου και στη ζωή μου, κάτι τέτοιο, και όχι μόνο να το ζήσω εγώ, να το δω κάπου, να το διαβάσω, να μάθω γι' αυτό. Είναι πράγματι εκπληκτικό. Έχω πει και στο παρελθόν ότι δεν θέλω να ξαναγυρνάω σε αυτό που συνέβη, γιατί τελείωσε και θέλω να μιλάμε για ποδόσφαιρο και να προχωρήσουμε. Είναι ίσως μία σεζόν στην οποία χάσαμε 3 ή 4 παιχνίδια όλη τη χρονιά και δεν είμαστε πρωταθλητές. Αυτό είναι πραγματικά αξιοπερίεργο.
και όχι μόνο για μας, για οποιαδήποτε ομάδα, ας πούμε, σε κάποιο πρωτάθλημα. Εμείς δείξαμε στο γήπεδο την ικανότητά μας. Αυτό είναι που κοιτάμε και κρατάμε εμείς και μεταξύ μας εδώ και οι παίχτες και όλος ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι εμείς κάναμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται και τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι νιώθουμε αυτή την ελαφρότητα ότι εμείς τουλάχιστον κάναμε ό,τι περνούσε από τα πόδια μας και πετύχαμε το στόχο μας αγωνιστικά. Από εκεί και πέρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απίστευτο, δεν έχω λόγια. Claro, lo campeonato todavía no ha terminado, ¿sabes? Tenemos partidos importantes que nosotros tenemos que jugar para ganar todos los partidos, ¿sabes? No es porque todo lo que pasó que nosotros estamos así con la cabeza has terminado. No, tiene más partidos, tenemos que trabajar en serio todas las semanas, todos los días, porque cuando empezar a jugar tenemos que estar listos para hacer buenos partidos y para continuar las victorias, ¿sabes? Και σε καμία περίπτωση, αυτό που είπα και στην πρώτη ερώτηση, και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πει ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Υπάρχουν 4 παιχνίδια. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες οι πιθανότητες, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μπορεί να μας δοθεί. Πρέπει να κάνουμε 4 νίκες. Ποτέ δεν ξέρεις. Όπως πρώτη φορά συνέβη αυτό με όλη αυτή την κατάσταση, έτσι πρώτη φορά μπορεί κάποιος να κάνει και 4 νίκες και να πάμε εμείς στο πρωτάθλημα. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι από την πλευρά μας, πρέπει να πάρουμε όλα τα παιχνίδια, να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο γήπεδο και να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο που δείχναμε όλη τη χρονιά. Εμείς το ζήσαμε, ξέρουμε τι έγινε αυτό το διάστημα και με ΑΕΚ και με Ολυμπιακό. Σε αυτούς που τον έπαιρναν τηλέφωνο από Βραζιλία, από Ρωσία, στην απλή ερώτηση τι συνέβη, τι απαντούσε, γιατί διάβασα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι στη γυναίκα μου προσπαθούσα να της εξηγήσω λέγοντας πώς όταν έρχεται ο κόσμος στο σπίτι, είσαι ο οικοδεσπότης αλλά νιώθεις ότι δεν σε σέβονται, στον κόσμο, σε Ρωσία και Βραζιλία, τι ακριβώς έλεγε. Ναι. Νοσότερος ακεί κονοθέμος και σε σουσεδιό. Κονοθέμος λαστόρια. Πέρο σου αμίγος, σου φαμίλια, δε σε Μπραζίλ, δε σε Ρούσια, και τεάν για μάδο, ήταν πρεγκουντάδο και σε σουσεδιό. Que lo has respondido, porque has dicho en una entrevista que cuánto su novia, no novia, sí, your wife, sí, sí. Te ha preguntado qué se sucedió, has dado una respuesta que cómo estás tú el casado, que cuando viene a tu casa debes estar. La verdad que muchas personas me llamaron de Brasil, me llamaron de Rusia también, ¿sabes? Porque es una novedad. Es que pasó, ¿sabes? Nunca las personas no he visto, ¿sabes? Pero tenía un poco las personas un poco de miedo porque miran las cosas y no saben qué hablan, ¿sabes? No es como tú habló. No está acá, en Grecia, para mirar, para saber las cosas. Entonces yo hablé, que yo hablo siempre, ¿sabes? Pasó las cosas que pasaron, pero no tienen que tener miedo porque las personas de afuera no saben qué pasó, pero después de mucho tiempo yo expliqué todo y ahora ya está todo bien. Ninguien tiene más nada que hablar. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή κάποιοι φίλοι μου από το εξωτερικό με πήραν τηλέφωνο να με ρωτήσουν τι συνέβη, πώς ήταν αυτή η κατάσταση. Όπως είπατε εσείς, εμείς εδώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συνέβη, ξέρουμε τις καταστάσεις, ξέρουμε όλη τη χρονιά, πώς το ένα πράγμα φέρνει το άλλο, είμαστε γνώστες της κατάστασης. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι απλά είδαν μία εικόνα, γιατί έφτασε αυτή η εικόνα στο εξωτερικό και με πήραν τηλέφωνο, φοβούνται κτλ. Τους εξήγησα πώς έχει κατάσταση. Για αυτούς ήταν κάτι νέο όλη αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι απλά αυτή η εικόνα ξεκινάει από πολύ πίσω, οπότε έπρεπε να μάθουν ό,τι έχει συμβεί και σιγά σιγά κατάλαβαν και πράγματι αντιλήφθηκαν ότι είναι απλά να πάρουμε μια εικόνα έξω από την όλη ιστορία και να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Γύρισε και είπε ότι εκείνη τη στιγμή εγώ δεν κατάλαβα τι συνέβη, προσπάθησα απλά η μπάλα να μην με ακουμπήσει. Στην αρχή είχα την εντύπωση ότι το γκολ ήταν offside τα πρώτα δευτερόλεπτα. Όταν είδα όμως να μην διαμαρτύρεται κανένας και τους συμπαίχτες μου να έχουν φύγει στην εξέδρα του διαιτητή, να έχει δείξει σέντερα και όλα να είναι κανονικά, άρχισα και εγώ να πάω να συμμετάσχω στους πανηγυρισμούς.
Είδα μετά ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιλήφθηκα ότι από τη στιγμή που εγώ δεν έχω ακουμπήσει την μπάλα, γιατί οι συμπαίκτες μου εμένα δεν τους ήταν. Το γκολ ήταν κανονικό. Δεν επηρέασε καμία περίπτωση τη φάση, γιατί ήμουν πίσω από τον τερματοφύλακα όταν έγινε το περιστατικό. Δυστυχώς, για πρώτη φορά στα χρονικά είδαμε μια απόφαση να αλλάζει. Αλλά τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου είμαι καθαρός ότι δεν έκανα κάτι. Ότι ήταν η φάση καθαρή. Όταν κατέβηκε ο κύριος Σαββίδης κάτω, με ρώτησε τι συνέβη. Του είπα ότι νομίζω ότι ακυρώσανε τον γκολ και εκεί είναι ευρίασε.